Δυστυχώς, όπως τα λέτε, είναι τα πράγματα. Η κίνηση δεν ήταν αυτή που περιμέναμε την περίοδο των εορτών. Μόνο τις δύο τελευταίες μέρες, Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο, κορυφώθηκε η κίνηση στην αγορά. Με προτεραιότητα πάνω το Πασχαλινό τραπέζι. Μετά, σε δεύτερη μοίρα, ήρθαν τα δώρα στα βαστιτήρια. Και τελευταία, και με σχεδόν καθόλου κίνηση, τα είδη ένδυση και υπόδηση. Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Δυστυχώς. Και περιμένουμε τώρα να δούμε από εβδομάδα, από αύριο που ξεκινάει η ενδιάμεση περίοδος των εκτόσεων, αν γίνει κάτι στην αγορά, μήπως ρεφάρουμε κάποια από τις ζημιές που έχουμε όλο το χειμώνα και όλη την περίοδο αυτή. Το θέμα είναι να βγουν τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων, κύριε Πολιουδάκη, γιατί τα μηνύματα τα οποία έχουμε πάρει και από τις οργανώσεις σας πάνω στην Αθήνα δείχνουν ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016 κοντά 22.000 επιχειρήσεις είναι έτοιμες να βάλουν λουκέτο. Δυστυχώς έτσι είναι, και ο χειμώνας που περάσαμε ήταν ο χειρότερος χειμώνας των τελευταίων 30-40 ετών, και αυτοί που έχουν κρατήσει ακόμα ανοιχτά τα καταστήματά τους, μόνο αυτοί ξέρουν με τι κόμπους και με τι θυσίες τα έχουν κρατήσει. Η περίοδος που περάσαμε, η χειμωνιάτικη, δεν ήταν καθόλου καλή. Βέβαια, εμείς εδώ στην Κρήτη το μόνο καλό που έχουμε είναι ότι από εδώ και μετά ξεκινάει η τουριστική περίοδος και έχουμε να αποθέσει όλες τις ελπίδες αυτήν. Πιστεύουμε ότι αν δεν γίνει κάτι το δραματικό, κάτι το κακό, ότι θα είναι μια καλή περίοδος για να μπορέσουμε να ρεφάρουμε κάποιες από τις ζημιές που είχαμε όλο το χειμώνα. Καλά, έχετε μπροστά σας αρκετά. Δεν είναι μόνο το φορολογικό και δεν είναι μόνο το ασφαλιστικό. Είναι και τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, που εδώ πραγματικά δεν ξέρει ακόμα κανένας τι είναι αυτό, το οποίο έχει συμφωνηθεί παρά μονάχα πληροφορίες οι οποίες διαραίονται, κύριε Πολιουδάκη. Έτσι είναι, δεν ξέρουμε κάθε μέρα που θα ξημερώσει τι μας ξημερώνει από τη κυβέρνηση και τι φόρους θα έχουμε και τι επιβαρύνσεις. Κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε ότι ό,τι λεφτά λείπουν από τον προπολογισμό ή από τα έσοδα της κυβέρνησης, όσα δισεκατομμύρια λείπουν, τα καθίζουν σε φόρους στους μικρομεσαίους και στους επιχειρηματίες. Βλέπουμε την αύξηση του ΦΠΑ, βλέπουμε ότι έχουν σκοπό να βάλουν τέλος διανυκτέρευσης. Όλα αυτά είναι επιβαρύνσεις που δυστυχώς επιβαρύνουν προς το χειρότερο όλο τον κύριο των καταστημάτων και δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτό. Κύριε Πολιουδάκη, αναφορικά με αυτό το οποίο έχει ακουστεί, δηλαδή για μια συμφωνία για το ενδιάμεσο καθεστώς προστασίας των κόκκινων δανείων, η οποία καλύπτει το 94% του συνόλου, ως λέγεται και διαραίεται, των στεγαστικών πρώτης κατοικίας, ότι έχει επιτευχθεί με τους θεσμούς, ότι καλύπτονται μέχρι το 2018 όλα τα δάνεια από τα επιχειρηματικά, επενδυτικά κλπ. Που έχουν διασφάλιση σε πρώτη κατοικία με αντικειμενική αξία μέχρι 140.000 ευρώ, είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει, αν θέλετε, μια μορφή προστασίας προς όλους εσάς. Ναι, αυτό ναι, αλλά άμα δεν το δούμε, να δούμε ακριβώς τι θα γίνει, το νόμο πώς γίνει ακριβώς, δεν μπορούμε να έχουμε καμία εμπιστοσύνη και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αν δεν δούμε ακριβώς πώς θα γίνει και τι θα γίνει, δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη. Ελπίζουμε να είναι κάτι προς το καλό για τους επιχειρηματίες και για τους καταναλωτές, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, και αλλιώς είναι καταδικασμένοι όλοι. Δεν πάει άλλο. Έχουμε φτάσει στο αμήν, δυστυχώς.